Η εικόνα ήταν αποκαρδιωτική, όπως βλέπετε και στο βίντεο. Έχουν αποφασίσει, έμαθα, όλες οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης να μην πηγαίνουν στα δημοτικά συμβούλια όταν είναι εκεί ο δήμαρχος. Όταν υπάρχει ένας αντιδήμαρχος ή κάποιος αναπληρώνει τον δήμαρχο, τότε θα πηγαίνουν να λένε την άποψή του. Αυτό τώρα δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Είναι ασέβεια προς το Βόλο, προς ψηφοφόρους, προς κατοίκους. Ο κύριος Μπέος έξαλλος τους αποκάλεσε κοπρίτες που λείπουν από τη συνεδρίαση. Κατάλαβες. Δηλαδή, ρε παιδί μου, ενώ έχει δίκιο τώρα, άμα τους λες κοπρίτες, θα χάνεις το δίκιο σου. Για να το δούμε. Είναι εδώ και ο κύριος Ριζόπουλος τον τιμάει. Η σημερινή συνεδρίαση με θέμα που ξεκινάει τον προϋπολογισμό είναι, πιστεύω, η κορυφαία συζήτηση που γίνεται σε ένα δημοτικό συμβούλιο. Χωρίς προϋπολογισμό δεν θα εγκριθεί από την περιφέρεια, από το κράτος, δεν μπορείς να λειτουργήσεις. Και σε αυτή την κορυφαία συνεδρίαση που μπορείς να κάνεις παρατηρήσεις, να πεις την άποψή σου και αυτά, βλέπετε ότι οι κοπρίτες λείπουνε. Τόσο πολύ αγαπάνε την πόλη τους, τόσο πολύ τους ενδιαφέρει. Θα μπορούν κάποιοι να πούνε ότι ο προϋπολογισμός στάλει 2 μέρες πριν ή 40 ώρες πριν, δεν ξέρω, δεν έχει σημασία. Όμως θα πρέπει να καταλάβουν ότι τον προϋπολογισμό δεν τον ετοιμάζει η Δημοτική Αρχή, ούτε η Δημοτική Σύμβουλη. Τον ετοιμάζουν οι υπηρεσιακοί παράγοντες. Λυπάμαι πολύ με το σκεπτικό αυτών των τύπων που θέσανε κιόλας και τον εαυτό τους στην κρίση των πολιτών. Όλοι κρινόμαστε και θα κριθούμε κι εμείς κι αυτοί. Λοιπόν, τώρα να σας πω κάτι. Εδώ ο άνθρωπος έχει δίκιο. Δηλαδή, ότι δεν γουστάρει στο δήμαρχο, ότι ο δήμαρχος είναι μπήξε, δείξε, ότι χρησιμοποιεί ακραίες. Έχεις ψηφιστεί από το λαό του Βόλου για να εκφράζεις ουσιαστικά τη θέση της αντιπολίτευσης. Είναι θεσμικός ο ρόλος σου. Το να μην πηγαίνεις επειδή είναι ο οποίος εκεί και σε προσβάλλει είναι λάθος. Πρέπει να πας και να δώσεις τη μάχη σου. Ότι δεν τους αφήνει να κάνουν τη δουλειά τους, γιατί πρώτον δεν τους δίνει τον λόγο όταν θέλουν. Τους βρίζει. Να δίνουν όμως και μια διαμαρτυρία για τον τρόπο που τους περιφέρεται. Τώρα, δηλαδή πώς θα γίνει. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Επίσης ο κύριος Μπέος δεν πρέπει κάποια στιγμή να χαλιναγωγήσει το λαϊκότροπο εαυτό του. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό πράγμα. Μήπως είναι και μια διαμαρτυρία για τον τρόπο που τους συμπεριφέρεται σε διάφορα δημοτικά συμβούλια όμως όταν συμβαίνουν όλα αυτά. Λέμε κάθε φορά γιατί δεν αντιδρά ο ένας, γιατί δεν αντιδρά ο άλλος. Είναι ένας τρόπος αντίδρασης. Απ' την άλλη, πρέπει να υπάρχει και η άλλη φωνή. Συμφωνώ, πρέπει να υπάρχει μια συζήτηση. Δεν μπορεί να είναι άδεια. Πάντως, επειδή το έψαξα, χθες δεν έμαθα τι έγινε, είδα τα περσινά στοιχεία έτσι από περιέργεια. Αυτός ο Δήμος με 140.000 κατοίκους, ξέρεις τι προϋπολογισμό έχει? Πόσο? 120 εκατομμύρια το χρόνο. Είναι πολλά τα λεφτά, είναι μεγάλος Δήμος. Πολλά τα λεφτά. Λοιπόν, πάμε στη Μπέγκη Ζήνα, η οποία, να θυμίσουμε ότι είναι και η τραγουδίστρια η οποία άναψε με το τραγούδι της το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Δήμο Βόλου. Μιλάει γι' αυτό, για την απόφασή της να πάει να ανάψει το χριστουγεννιάτικο δέντρο του Βόλου και για τα σχόλια που δέχτηκε μετά την απόφασή της αυτή. Μιλάει όμως... Δεν δέχτηκε και πολλά σχόλια επί Κιζίνα. Εντάξει, κάποια θα δέχτηκε, είναι σίγουρο, είτε σε μηνύματα είτε από κόσμο. Κάποιος μπορεί να την προσέγγισε και κάτι να της είπε. Τέλος πάντων, μιλάει για όλη αυτή την ιστορία. Μιλάει όμως και για τον Νίκο Φλωρινιώτη, αλλά και για τον Βασίλη Καρά και την κατάσταση της υγείας του. Μιλάει πολύ συχνά με τη γυναίκα του, λέει με μηνύματα. Να δούμε τι λέει. Ο Νίκος ήταν ένα γλυκύτατο πλάσμα που αγαπούσαμε όλοι, όπως αγαπούσαμε και τον μπαμπά του, που ήταν επίσης κύριος και ένας πάρα πολύ γλυκός άνθρωπος και καλός συνάδελφος. Προσωπικά πιστεύω ότι ο ένας αρρώστησε, σε εισαγωγικά, με την καλή έννοια, από τη μεγάλη αγάπη που είχαν μεταξύ τους των άλλων. Δηλαδή, ο Νίκος είχε ένα πρόβλημα υγείας. Όταν έφυγε ο Γιάννης, θεωρώ ότι του έγινε περισσότερο, γιατί αυτή η ανίατη ασθένεια, ο καρκίνος, είναι ψυχοσωματική ασθένεια. Οπότε πιστεύω ότι στεναχωρέθηκε τόσο πολύ από τον μπαμπά του, που έδωσε την εντολή να πάει κοντά του ο ίδιος στον εαυτό του. Έχουμε μάθει όλο αυτό το διάστημα και για την περιπέτεια υγείας που έχει ο αγαπημένος Βασίλης Καράς. Τώρα που είσαι στη Θεσσαλονίκη, έχεις επικοινωνήσει μαζί του? Επικοινωνώ που και που για να μαθαίνω νέα με την γυναίκα του από μηνύματα, γιατί από ό,τι ξέρω το παλικάρι μας, ο Βασίλης, δεν θέλει να έρχεται πολύ σε επικοινωνία όσο περνάει αυτή την περιπέτεια. Ξέρουμε όμως ότι την περνάει πιο παλικαρίσια από κάθε άλλον άνθρωπο
και τους στέλνουμε όλοι πάρα πολύ μεγάλη αγάπη γι' αυτό. Εννοείται, όπως πάντα, τον τραγουδάμε κάθε βράδυ όπου εμφανιζόμαστε, γιατί δεν γίνεται να μην τον τραγουδάμε. Τον τραγουδούσαμε έτσι κι αλλιώς όλα μας τα χρόνια. Και πιστεύω ότι όλη αυτή η αγάπη που εισπράττει από τον κόσμο του ελαφραίνει την ψυχή και του εύχομαι να πάνε όλα όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται. Όλα αυτά που είχαμε ακούσει από το στόμα του Δημήτρη Παπανώτα σχετικά με τη συμμετοχή σου στο άναμα του δέντρου στο Βόλο. Την άποψή μας για ρατσιστικό να προσέχουμε πώς τη λέμε. Τι εννοείς? Γιατί μετά ανεβαίνουμε σε κάτι, ας πούμε, σκηνές που... Τι εννοείς? Το κουβαλάμε το νερό του ρατσισμού. Τι να πω. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη λοιπόν που πήγα και άναψα το δέντρο, καλεσμένη από το Δήμαρχο σε μια πάρα πολύ ταλαιπωρημένη πόλη που φτάνοντας εκεί τη βρήκα σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, τόσο που δεν το περίμενα. Ανθρώπους που καταστράφηκαν από την πλημμύρα και τους είδα ότι έχουν αρχίσει και ξαναπαίρνουν τη ζωή τους στα χέρια τους. Το ότι ήμουν κι εγώ κομμάτι αυτής της γιορτινής μέρας, του να δώσω χαρά. Και ήταν μια βραδιά που ήταν πάρα πολύ συγκινητική. Ήταν σαν ενεργειακά να είπαμε στην πόλη ξαναγεννιέσαι. Όταν εσύ σου μετέφεραν ή άκουσες τα σχόλια σχετικά με το νερό του ρατσισμού και μετά δηλώνουμε αντιρατσιστές, στεναχωρέθηκες? Όχι βέβαια, γιατί εγώ δεν φέρομαι ρατσιστικά. Οπότε δεν τιμωρώ κανέναν για άλλους λόγους. Ο καθένας κρίνεται από αυτά που λέει, από τον τρόπο που τα λέει, από το ότι μπαίνουμε απρόσκλητοι μέσω της τηλεόρασης στα σπίτια των ανθρώπων. Είναι λοιπόν λογικό να κρίνεται ο καθένας για αυτά που λέει. Από εκεί και πέρα, τι? Θα έπρεπε να στερήσω εγώ την παρουσία μου από αυτούς τους ανθρώπους που τόσο πολύ είχαν ανάγκη τη φωνή μου και τη χαρά μου? Μέρες που είναι, ας προσέχουν αυτοί που μιλάνε για ρατσιστικές συμπεριφορές, γιατί ποτέ δεν κρίνουμε κάποιους ανθρώπους ρατσιστές και μετά με τη σειρά μας τους φερόμαστε ρατσιστικά. Λέει λοιπόν η δικαιολογία της συμπεθέρας μου, Πέγκη Ζήνα, γιατί δεν είναι συμπεθέρα της, όταν τα σκυλιά μας είναι αδέρφια, τι είναι? Είμαστε... Είστε. Α, καλά, δεν είναι. Πεθερικά είναι, ναι. Εντάξει, πεθερικά κάπως. Τέλος πάντων, okay, λοιπόν, πλάκα έκανα. Το θέμα είναι το εξής τώρα, γιατί είναι σοβαρό το θέμα. Προσπάθησε η Πέγκη να δώσει εύστοχα ή άστοχα, ο καθένας μπορεί να το κρίνει αυτό, τη δικιά της δικαιολογία, γιατί πήγε και επέλεξε να τραγουδήσει στο Βόλο. Βέβαια, είπε πόσο καλός δήμαρχος είναι ο Μπέος, δεν το είπα, αλλά το υπενήθηκε, γιατί λέει ότι ενώ ήταν. Το Βόλο, πώς είναι, ναι, ότι το Βόλο σε πολύ λίγες μέρες μεταμορφώθηκε πάλι από μια πλημμυρισμένη πόλη σε μια λαμπερή και ωραία πόλη. Και μπορεί ο άνθρωπος πραγματικά να είναι. Το έχω ξαναπεί, ένας καλός δήμαρχος που να κάνει καλό στην πόλη του. Αυτό δεν το γνωρίζω. Και για να το ψηφίσουν οι άνθρωποι του Βόλου κάτι βλέπουν. Αυτό είναι άλλο το ζητούμενο. Όμως, λέει τώρα εδώ η Πέγκη Ζήνα, σαν επιχείρημα, ότι αν κατηγορείται για ρατσισμό, για ρατσιστή, τον Μπέο με αυτά που λέει, εγώ γιατί να γίνω ρατσίστρια και να αποκλείσω μία πόλη ή έναν δήμαρχο από την επιλογή που έχουν για να μάθουν να εγώ συμφωνώ λίγο με την Πέγκη Ζήνα σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, ο Βόλος εκπροσωπείται από τον κύριο Μπέο, που διαφωνούμε με τις απόψεις του. Τι σημαίνει ότι πρέπει να αποκλειστεί όλος ο κόσμος του Βόλου από τα καλλιτεχνικά δρόμενα ή να μην πηγαίνει κανείς? Δεν μπορκοτάρουν όλοι το Βόλο και να μην πηγαίνει κανείς να τραγουδίσει. Η Πέγκη Ζήνα δεν φέρει ευθύνη. Κανείς δεν είπε να μποϊκοτάρουμε το Βόλο, κανείς δεν είπε ότι φταίνει οι Βολιώτες για όλο αυτό που συμβαίνει. Αλλά, Άρια μου, περίμενε και θα σου απαντήσω να ολοκληρώσω την πρότασή μου. Αλλά με κάποιο τρόπο, είπα και προηγουμένως, όταν βλέπαμε το Δημοτικό Συμβούλιο, με κάποιο τρόπο οι άνθρωποι που έχουν δύναμη και οι καλλιτέχνες ανήκουν σε αυτούς τους ανθρώπους, πρέπει να δείξουν ότι με κάποιο τρόπο τέλος πάντων αντιδρούν σε όλο αυτό που συμβαίνει. Ναι, αυτό όμως, οι άνθρωποι που υπέφεραν, που είδαν τα σπίτια τους να γίνονται κάτω από τη λάσπη. Επειδή δεν θα μου βάλει λόγια στο στόμα μου, ξεκίνησα έτσι την τοποθέτησή μου και είπα ότι αυτό πρέπει να το αποφύγουμε όλοι. Από την άλλη, δεν μπορούμε να δώσουμε και το φορτίο σε έναν άνθρωπο, στην προκειμένη, στην Πέγκη Ζήνα, να κουβαλάει το βάρος σε όλη της την καριέρα και σε όλη της τη ζωή για μια αυτό απόφαση που η ίδια... Αυτό ότι κουβαλάει το βάρος η Πέγκη Ζήνα. Η Πέγκη Ζήνα δεν αισθάνεται αυτό έτσι. Είπε να μην χαρακτηρίζουμε τους ανθρώπους. Δεν αισθάνεται έτσι η Πέγκη Ζήνα. Προφανώς και καλώς πρέπει να ερμηνεύουμε τη σκέψη του καθενός. Εσύ έχεις παρερμηνεύσει τη σκέψη μου εντελώς. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μπορεί να πήρε μια απόφαση η Πέγκη Ζήνα που για κάποιους μπορεί να είναι μια λάθος απόφαση. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να το κουβαλήσει κάθε Πέγκη Ζήνα, ο Τάσος Τεριάκης, η Ελένη Βουλγαράκη, επειδή επέλεξαν να πάνε να τραγουδήσουν. Και το θέμα είναι ότι ο κόσμος την πληρώνει στην προκειμένη. Να. Δηλαδή, ο κόσμος είναι. Βαγγέλη, και στοχοποιούνται και αδίκως άνθρωποι. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι για το προηγούμενο,
ναι. Το Δημοτικό Συμβούλιο, από ό,τι κατάλαβα, απέχει, στο Δημοτικό απέχει η αντιπολίτευση, γιατί τους πήγε ο προϋπολογισμός κάποιες ώρες πριν πάνε. Επομένως, σου λέει, δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε μια σοβαρή αντιπολίτευση, δεν, πάμε, ναι. Δεν έχουμε τα στοιχεία. Να μην γίνει σαν τα μνημόνια που τα ψηφίσανε χωρίς να τα διαβάζουν. Και αυτό εδώ που λέει ότι δεν το κάναμε εμείς, αλλά υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου. Ναι. Να πω κάτι για την Πέγκυζίνα, έχεις να πεις κάτι. Λοιπόν, για την Πέγκυζίνα θέλω να πω το εξής. Δεν πιστεύω ότι χρειάζεται να πέσουμε στη λούμπα που στείνει ο Μπέος. Ο Μπέος θέλει να βρεθούν δίπλα του, να συστρατευτούν άνθρωποι που δεν έχουν συστρατευτεί. Ακριβώς, το πρόβλημά μας είναι ο Μπέος. Δεν είναι το πρόβλημά μας ούτε η Πέγκυζίνα. Αυτό διευκρινίζει και η γυναίκα. Διαχώρησε αυτό από τη δηλώση του κ. Μπέου και από τον κ. Μπέου τον ίδιο. Ούτε η πόλη, ούτε η δημαρχία, τίποτα. Έλα, συγγνώμη, επειδή.